πολεμικής μας αεροπορίας. Κύριε Δημητρίου, σας καλωσορίζουμε. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχάλη, σας και στους τελευταίους. Λοιπόν, όλοι παραδέχονται, αποδέχονται ότι πρόκειται για έναν game changer, δηλαδή αλλάζει το παιχνίδι πάνω από το Αιγαίο, στα σύνορα Τουρκίας-Ελλάδας, Ελλάδας-Τουρκίας. Πείτε μας και εσείς από την εμπειρία σας πόσο σημαντική είναι αυτή η αγορά και η ένταξη στο πολεμικό, στην πολεμική αεροπορία της Ελλάδας. Η σημερινή μέρα είναι ιστορική για την πολεμική αεροπορία της Ελλάδος με την άφιξη των πρώτων Ραφάλ, για το λόγο ότι ανατρέπεται άρδιν το ισοζύγιο αεροπορικής ισχύος στο Αιγαίο, στην πολεμική αεροπορία, εναντί της τουρκικής αεροπορίας. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η τρίτη φορά που αποκτά τεχνολογικό και επιχειρησιακό πλεονέκτημα αεροπορικής υπεροχής η ελληνική πολεμική αεροπορία. Την πρώτη το είχε το 1974, αν και δεν χρησιμοποιήθηκαν, με τα αεροσκάφη F4, τα Phantom. Τη δεύτερη την είχε το 1977-1978 με τα Mirage F1, για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές μας την υπεροχή. Όταν οι Τούρκοι μπαίναν στο Αιγαίο και έβλεπαν τα F1, τα Mirage, να αντιμέτωπα, έλεγαν ευπήρ και χανόντουσαν από το Αιγαίο. Στην διάρκεια του 1977-1979. Μετά εξισορροπήθηκε η αεροπορική ισχύ και ο ένας ακολουθούσε τον άλλο. Με την άφιξη των Ραφάλ προσδίδεται ένα πλεονέκτημα στην πολεμική αεροπορία και όχι ότι οι Τούρκοι θα σταματήσουν να κάνουν παράβαση των κανόνων αερίας κυκλοφορίας ή μερικώς παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Ελλάδος, ναι, αλλά θα ξέρουν, θα αντιμετωπίσουν τα γεράκια της 332 μοίρας με υπεύθερα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα. Θεωρείτε, κύριε Δημητρίου, ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική πολεμική αεροπορία υπερισχύει της τουρκικής στην περιοχή με την αγορά των Ραφάλ? Με την παραλαβή μέχρι το 23 που θα παραλυφθεί όλη η μοίρα των Ραφάλ, 18 και 6, 24 Ραφάλ, και με την αναβάθμιση Viper που ξεκίνησε να γίνεται τον 85 F-16, εάν η τουρκική πολεμική αεροπορία δεν προχωρήσει σε αναβάθμιση ή σε αγορά ενός νέου μαχητικού, η ισορροπία είναι, το ισοζύγιο είναι υπέρ της Ελλάδος. Μάλιστα. Και μια κουβέντα για την Κύπρο. Σε σημαντικό βαθμό. Και μια κουβέντα για την Κύπρο. Και αν αυτά τα οπλικά συστήματα καλύπτουν και την Κύπρο σε περίπτωση που χρειαστεί. Βεβαίως και καλύπτουν την Κύπρο και σε θέματα αυτονομίας και σε θέματα οπλικών συστημάτων. Είναι σημαντικό πολλαπλασιαστής ισχύος για την υλοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος και της υποστήριξης που οφείλει εθνικά και ηθικά να παράσχει η Ελλάδα, αλλά δεν θα σταθούμε εδώ. Δεν πρέπει να περιμένουμε όλα από τη μητέρα πατρίδα. Θα πρέπει και εμείς ως Κύπρος είτε να χρηματοδοτήσουμε την αγορά περαιτέρω αεροσκαφών 4ης-5ης γενεάς, είτε να αποκτήσουμε τη δική μας πολεμική αεροπορία. Μάλιστα. Κάτι το οποίο εσείς θεωρείτε εφικτό, αν υπάρχει πολιτική βούληση. Ακούσατε για τα κόστα. 18 αεροσκάφη, 1,9. 10 αεροσκάφη για την Κύπρο, 8 αεροσκάφη είναι στο 1 δις. Ναι. Εάν υπάρχει πολιτική βούληση, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε τους φυσικούς μας πόρους, την ΑΟΣ μας, τον αέριο μας χώρο, το FIR που κληρονομήσαμε, και είναι πολύ μεγάλο και μας δίνει στρατηγικό και γεωπολιτικό πλεονέκτημα. Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε, χρειαζόμαστε αεράμινα. Μάλιστα. Και μαχητικά αεροσκάφη και πολεμική αεροπορία. Εάν δεν θέλουμε, τότε δεν υπάρχει πολιτική βούληση να τα διατηρήσουμε αυτά και τα έχουμε δοσμένα ως διαπραγματευτικά δώρα ή λουκούμια, όπως θα είπε κάποιος πρόεδρος, προς τον Ερντογάν για να λυθεί το Κυπριακό, τότε δεν χρειαζόμαστε πολεμική. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημητρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.